4 Φεβρουαρίου, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, και θα κάνω και στην Κατερίνα Φραγκάκη την ίδια ερώτηση που έκανα στο Μαρίνο Μπελιώτη νωρίτερα. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαρά τη ζωή, ομορφιά τη TV και εγκυρότητα την ίδια στιγμή. Εγώ τη ζωή, ναι, τη TV δεν είμαι. Να σου πω κάτι, Κατερίνα μου, σε 10 μέρες τι γιορτάζουμε, αγάπη μου. Όχι εμείς, γενικά ο κόσμος. Μπράβο, 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 μπράβο. Έχω κηρύξει, να ξέρεις, ανεπίσημα δεκαήμερο άτυπων εορταστικών εκδηλώσεων. Οπότε μπορείς με τον Δημήτρη και να γιορτάσεις. Πολύ καλά κάνεις. Ναι, ναι, έχω κηρύξει ως Δημήτρης Μάρκος και ως Real FM, έχω κηρύξει άτυπα δεκαήμερο, ρε παιδί μου, εορταστικών εκδηλώσεων. Δηλαδή μπορείς να πας σήμερα στον Δημήτρη. Ναι, μπορείς να πας στον Δημήτρη σήμερα και να του πάρεις λουλούδια. Δεν υπάρχει γυναίκα που δεν της αρέσει αυτή η γιορτή. Ορίστε. Σε όλες μας μπορεί να μην το παραδεχόμαστε, αλλά όλες μας θέλουμε το δωράκι μας, θέλουμε κάτι ωραίο. Να μας θυμηθεί ο άντρας μας. Τέλεια, τέλεια. Και να μας φέρει από λουλούδια έως ένα ωραίο κόσμημα. Απίστευτα πράγματα λες, με συγκινείς. Αλλά να σου πω ότι αρέσει και στους άντρες. Οπότε σήμερα πήγαινε, πάρε λουλούδια στο Δημήτρη Χριστούλια, μην του πάρεις κόσμημα και πες, είπε ο Μάρκος κήρυξε δεκαήμερο εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Βαλεντίνου. Ωραία. Και σου φέρε ένα τριαντάφυλλο, αγάπη μου, πες του Δημήτρη μου. Θα το πάρω. Ή του αρέσουν και τα λουλούδια, άρα θα του πάρω. Ή επειδή έχει το foodlife.gr, πάρ του μια μερίδα μουσακά, ρε παιδί μου. Νομίζω αυτό θα του αρέσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα θέματα, Κατερίνα μου, γιατί μαζί σου δεν ξέρω, επειδή είσαι και φίλη μου, τώρα ξέρεις, λίγο ξεφεύγω. Αλλά θα σε έπαιρνα αύριο, Κυριακή, αλλά με ξεσήκωσε ο Αμπελιώτης και μου είπε ο Μαρίνος και μου είπε ότι οι τράπεζες σε περίπτωση που ισχυρίζονται ότι έχουν εξελιγμένους ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν θα δίνουν πίσω το ποσό που έχασε ως αποτέλεσμα phishing ο καταθέτης. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και πολύ καλά κάνετε που το φύγετε, γιατί ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο υπάρχει και η τροποποίηση στην νομοθεσία είναι ότι οι τράπεζες λέγανε όχι, έστω και αν κάποιος είχε χάσει ένα υπέρογκο ποσό, δεν μιλάμε για τα μικρά ποσά που δεν έδιναν καν σημασία στο συγκεκριμένο πρόσωπο, στο θύμα δηλαδή του phishing, αλλά και για πολύ μεγάλα ποσά που γνωρίζω, όπου οι τράπεζες ουσιαστικά έλεγαν ότι εμείς δεν πρόκειται να σε πληρώσουμε και αναγκάζονται ο κόσμος να κάνει αγωγές και να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, τώρα το νομοσχέδιο λέει ότι επίσημα αυτό, ότι αν η τράπεζα μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήταν εκείνη η πέτεια για την απώλεια του χρηματικού ποσού από το λογαριασμό. Τώρα η αλλαγή είναι η εξής. Ότι αν κάποιος έχει χάσει ένα ποσό το οποίο είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σωστά, ναι. Σε αυτή την περίπτωση γι' αυτό το ποσό, θα πάρει ναι. Το ποσό ολόκληρο, αφιερωμένο ουσιαστικά το ποσό των 1.000 ευρώ. Αυτό ουσιαστικά βοηθάει όσους έχουν χάσει μεγάλα ποσά. Ναι, αλλά δηλαδή, και πάλι μπορεί να ισχυριστεί. Ευρώ. Συγγνώμη, μόνο αυτό να μου πεις. Μπορεί και πάλι να ισχυριστεί η τράπεζα, δεν φταίω εγώ που έχασες 5.000 ευρώ. Μπορεί να το πει. Και βέβαια το λέει η τράπεζα. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτό που αναφέρει η τράπεζα είναι ότι υπήρχε βαριά αμέλεια από πλευρά, ή ακόμα και δόλος πολλές φορές από την πλευρά του θύματος, και από τη στιγμή που υπήρξε βαριά αμέλεια ή δόλος δεν πρόκειται να δώσει τα συγκεκριμένα χρήματα. Και ο κόσμος αναγκάζεται, και έχουμε κάνει πολλές αγωγές εναντίον των τραπεζών σε αυτές τις περιπτώσεις για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει πίσω τα χρήματά του από τις τράπεζες. Και πάλι με αγωγές θα λύνεται το πρόβλημα, δηλαδή στην περίπτωση που η τράπεζα θα ισχυρίζεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα φαίνεται ότι και οι πιο απλές υποθέσεις όπως αυτή, που είναι μια απλή υπόθεση, γιατί είναι τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα, ο κόσμος έχει πάει, έχει κάνει την αίτηση αμφισβήτησης, έχει πάει πολλές φορές σε ποινικό δικαστήριο ή έχει κάνει μήνυση εναντίον των αγνώστων που μπήκαν στην διαδικασία να πάρουν τα χρήματα, και οι τράπεζες οι οποίες δεν έχουν την ασφάλεια που θα όφυλαν και θα μπορούσαν να έχουν, ώστε να μην γίνονται όλες αυτές οι παραβιάσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, παρά αυτά λένε ότι δεν πρόκειται να σε πληρώσουμε γιατί ήταν δικό σου το λάθος. Έστω και αν ο κόσμος δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι έχει πέσει θύμα απάτης, έστω και αν σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι και κάποιος ο οποίος έχει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών θα μπορούσε πολύ εύκολα να πέσει θύμα μιας τέτοιας απάτης. Μάλιστα. Γιατί όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν γίνει πάρα πολύ οργανωμένα. Είναι πολύ, πολύ καλές οι αρχικές αιτήσεις που στέλνουν στον κόσμο ή τα email ή ακόμα και τα μηνύματα που λαμβάνουν. Είναι κατ' εικόνα και ομοίωση γνήσιων, εννοείται. Την πατάς εύκολα. Ακριβώς. Και μετά, αν σου πει η τράπεζα,
ότι εσύ φταίς, είναι μαχαιριά στην καρδιά. Δηλαδή, αν δεν σου αναγνωρίσει, τουλάχιστον έστω και με τα ποσά που είπες, που ανέφερες πριν, έστω και με ένα πέναλτι που θα σε χρεώσει, πρέπει το υπόλοιπο, για το υπόλοιπο να σε αποζημιώσει. Δεν το συζητώ. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς, να πούμε ακριβώς. Λίγο και για τα κόκκινα δάνεια, γιατί πήραμε τώρα το θέμα αυτό που μας έδωσε πάσα ο Μαρίνος Αμπελιώτης. Τι γίνεται τώρα με τα κόκκινα δάνεια? Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για μια νέα φουρνιά κόκκινων δανείων. Τώρα με τα επιτόκια να έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολο για τις δόσεις των δανειοληπτών και κατ' επέκταση για την εξυπηρέτηση του δανείου τους. Δημήτρη μου, έχεις δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτή τη νέα γενιά κόκκινων δανείων και μπορώ να σου πω πλέον ότι είχες απόλυτο δίκιο, καθότι έχω μιλήσει με στελέχη τραπεζών οι οποίοι μου είπαν και μου επιβεβαίωσαν ότι πλέον έχει δημιουργηθεί ήδη μια γενιά κόκκινων δανείων. Είδαμε στην προηγούμενη εβδομάδα να ήδη γίνει. Ήδη έχουμε νέα γενιά, νέα φουρνιά κόκκινων δανείων, μου λες εσύ. Ήδη νέα γενιά κόκκινων. Άρα δανείων. Άρα αυτό που λες είναι είδηση στο Real FM. Έχεις μιλήσει, ναι, με τραπεζικά στελέχη και σου είπαν ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια, αλλά έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ήδη δημιουργηθεί. Παρότι στις προηγούμενες αυξήσεις μου έλεγαν ότι εντάξει, ο κόσμος ακόμα κάπως κρατάει και πληρώνει και είναι συνεπής. Τώρα η ενημέρωση που έχω είναι ξεκάθαρη ότι πλέον ήδη δημιουργείται αυτή η νέα και τι κάνουμε γενιά κόκκινων δανείων. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε τώρα? Τώρα περιμένουμε ρυθμίσεις, τώρα περιμένουμε να γίνει κάτι και να βοηθηθεί ουσιαστικά ο κόσμος και όχι μόνο οι ευάλωτοι, γιατί τους ευάλωτους υπάρχει και να το πούμε αυτό, θα πρέπει ο κόσμος να κάνει την αίτηση στην ειδική γραμματεία για να μπορέσει να πάρει το 50% της αύξησης που έχει δει λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Οι ευάλωτοι, έτσι. Τι σημαίνει αυτό για τους ευάλωτους? Ότι εφόσον πλήρωναν μία δόση 500 ευρώ και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τα 600 ευρώ. Θα πάρουν τα 50 θα πίσω. Βλέπουν, θα παίρνουν ακριβώς τα 50 ευρώ πίσω. Αλλά είναι μόνο για τους ευάλωτους, όπως είπαμε. Εμείς περιμέναμε να ενταχθούν και ακόμα περισσότεροι οι συμπολίτες μας για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οι ευάλωτοι είναι αυτοί που έχουν εισόδημα από 7.000 ευρώ έως 21.000 ευρώ για μια πενταμελή οικογένεια και η περιουσία δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ. Ενώ τίθενται ζητήματα και για τις καταθέσεις που πρέπει να έχει ένας ευάλωτος, δηλαδή να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και βέβαια και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν ιδιωτικά σχολεία, ότι δεν πρέπει το παιδί να πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο. Σωστά. Για να μπορέσει να πάρει τη βεβαίωση ευαλωτότητας. Έχει ανοίξει πλατφόρμα να μπει ο κόσμος να κάνει την αίτηση για να μπορέσει να πάρει. Τουλάχιστον να πάρει το μισό της αύξησης των επιτοκίων. Το ποσό που αντιστοιχεί στη μισή αύξηση του επιτοκίου. Κατερίνα μου, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι, κατά τη γνώμη μου, και οι ευάλωτοι είναι περισσότεροι. Δεν το συζητώ από τα κριτήρια που ανέφερες μόλις. Ακριβώς. Έχοντας περάσει μια διετία, τριετία πολύ δύσκολη με κορονοϊούς, με αυξήσεις στην ενέργεια, στα καύσιμα, δεν ξέρω και εγώ που αλλού και φυσικά σε όλα τα προϊόντα. Μόλις πριν από λίγο ανέφερα ότι ο καφές μόνο έχει πάει το μεγάλο σακουλάκι 8,5 ευρώ και πραγματικά δεν ξέρω και τι άλλο, αν τα παρατηρήσουμε θα μας φύγουν τα μαλλιά που έχουμε. Έτσι. Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όσοι έχουμε, είναι πολύ μεγάλες οι ανατιμήσεις και ο κόσμος ήδη ασφιχτιά, θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει μία μέρημνα και για τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν υπερβεί πολλές φορές και βλέπουμε ότι ο κόσμος πρέπει να πληρώσει περί της 3,5 δόσης έξτρα ετησίως. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Τι να σου πει το Market Pass όταν έχεις να πληρώσει 3,5 δόσεις παραπάνω μέσα στον χρόνο. Κατερίνα Φραγκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ θερμά. Γεια σου, Κατερίνα μου. Ήταν η Κατερίνα Φραγκάκη, έγκριτη δικηγόρος και τα λέει, μπορεί να τα λέει γλυκύτατα, αλλά αυτά που λέει είναι δυσάρεστα δυστυχώς και αληθινά συμβαίνουν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.